Προώρα είναι τα μωρά που έχουν γεννηθεί πριν συμπληρωθεί η 37η εβδομάδα εγκυμοσύνη. Είναι ένα στα δέκα παιδιά, αναλογικά σε όλο τον κόσμο, που σημαίνει μισό εκατομμύριο παιδιά κάθε χρόνο στην Ευρώπη. Η πρόορη γέννηση είναι ένα πρόβλημα για την οικογένεια, γιατί είναι κάτι που έρχεται προειδοποίητα. Κανεί γονιό δεν είναι προετοιμασμένο ή τέλο πάντων πολύ ελάχιστοι που έχουν επιπλοκέ πριν την ολοκλήρωση τη εγκυμοσύνη, ίσω να είναι προειδεασμένοι. Για του περισσότερου είναι κάτι ξαφνικό και βρίσκονται αντιμέτωποι με πάρα πολλά προβλήματα, όχι μόνο τι πρώτε μέρε τη ζωή του παιδιού του, αλλά και μακροπρόθεσμα. Για να ονομάσω κάποια πολύ σημαντικά από αυτά. Φανταστείτε μια μητέρα που με το που γεννάει απομακρύνεται από το παιδί της βία, πολύ απότομα, Πολλέ φορέ σε άλλο νοσοκομείο είναι η μητέρα, σε άλλο νοσοκομείο είναι το παιδί. Περνούν μέρε, βδομάδε ή και μήνε να μπορέσει να αγκαλιάσει το παιδί τη. Φανταστείτε λοιπόν το ψυχολογικό τραύμα αυτή τη μητέρα. Φανταστείτε από την άλλη ένα μωρό που έχει γεννηθεί πάρα πολύ ανώριμο. Έχει γεννηθεί την 26 27 28η, 30η εβδομάδα κοίηση. Ανώριμο να επιζήσει. Ανώριμο στο νευρολογικό του σύστημα. Ανώριμο στου πνευμονέ του. Ανώριμο στο μεταβολισμό του, στη ΣΥτησή του. Που πρέπει να χρειαστεί μια πολύ επεμβατική νοσή για να τα καταφέρει να επιζήσει. Τι περνάει αυτό το παιδί και τι περνούν και όσοι το αγαπούν γύρω από αυτό. Αυτό είναι ένα σοκ που πολλές φορές η οικογένεια δεν το ξεπερνά για όλη τη ζωή. Μετά οι οικογένειε, ιδίω τη επαρχία, έχουν να αντιμετωπίσουν ότι αυτό το παιδί νοσηλεύεται μακριά από τον τόπο κατοικία τη οικογένεια. Δεν έχουν καμία στήριξη από τον κοινωνικό του ιστό. Είναι ολομόναχοι σε ξένε πόλει. Δεν υπάρχει ένα ξενώνα να μείνουν. Δεν υπάρχουν δωμάτια μέσα στα δημόσια νοσοκομεία να του φιλοξενήσουν. Το παιδί μπορεί να νοσηλεύεται μήνε, όχι απλώ μέρε ή εβδομάδε, και ο γονιό είναι χαμένο σε μια ξένη πόλη μόνο του. Αφού βγουν από τι μονάδε, έχουν να αντιμετωπίσουν πάλι την έλλειψη οργανωμένων κέντρων παρακολούθηση εκτό των μεγάλων αστικών κέντρων. Όσοι είναι τυχεροί δηλαδή και μένουν σε μεγάλα αστικά κέντρα, έχουν ένα κέντρο παρακολούθηση και αυτό έχει οργανωμένο και αυτό δουλεύει τι περισσότερε φορέ με θελοντική προσφορά των γιατρών των μονάδων. Δεν υπάρχουν στα οργανογράμματα των νοσοκομείων οργανωμένα κέντρα μακροχρόνια παρακολούθηση των πρόωρων μωρών. Αλλά είναι οι γιατροί που φιλότιμα και εθελοντικά προσφέρουν αυτή την υπηρεσία. Στην επαρχή όμω δεν υπάρχει ούτε αυτό. Δεν υπάρχει ούτε ο νεογνωλόγο, ούτε ο εξειδικευμένο παιδίατρος για το follow-up αυτών των παιδιών. Και αυτοί οι γονεί, πολλέ φορέ φτωχοί, άνεργοι, με πολλά προβλήματα, ανασφάλιστοι, πρέπει να μεταφερθούν από χιλιόμετρα μακριά ή από ένα νησί για να έρθουν σε ένα αστικό κέντρο και να κάνουν ένα σωστό, μια σωστή παρακολούθηση των παιδιών του. Υπάρχουν προβλήματα άλλα κοινωνικά. Η εργαζόμενη μητέρα παίρνει άδεια μητρότητα, η οποία λύγει πολλέ φορέ, ενώ το παιδί ακόμα νοσηλεύεται. Δηλαδή πρέπει να γυρίσει στην εργασία τη και ακόμα το παιδί τη δεν το έχει πια στα χέρια τη. Δεν υπάρχει πρόβλεψη να παραταθεί η μητρική άδεια για αυτέ τι μητέρε. Δεν υπάρχουν επιδόματα ή βοήθεια οικονομική για να αντιμετωπιστούν οι αυξημένε ανάγκε φροντίδα του προώρου παιδιου. Η παρακολούθηση του πρόωρου παιδιού στο σπίτι είναι, πάρα πολύ, ε, είναι δύσκολη για τους γονιούς. είναι αυξημένη ευθύνη. Να σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Τώρα είναι η περίοδο του κοινού κρυολογήματος. Για τα υγιείτε, για τα τελειώμηνα παιδιά και για τα υγιή ε, μωρά, ένα απλό κρυολόγημα είναι απλώ μια μικρή αναστάτωση. Φροντίζουμε, προσέχουμε κτλ. Και, και τέλο. Για το πρόωρο παιδί, μπορεί μια λίμοξη που μοιάζει με το κοινό κρυολόγημα να βάλει τη ζωή του σε κίνδυνο, να επιπλακεί με μια βαριά πνευμονία να του αφήσει σημαντικά προβλήματα από το αναπνευστικό του όλη του τη ζωή. Αυτό το παιδί λοιπόν, αν το κοινό κρυολόγημα οφείλεται στον αναπνευστικό συγκητιακό ιό, που είναι το 75-77% το του κοινού κρυολογήματος σε αυτόν τον ιό, μπορεί να έχει μια πάρα πολύ ζημιά. Χρειάζεται ανοσοπροφύλαξη. Οι γονεί θέλουν πρόσβαση σε αυτέ τι υπηρεσίε υγεία για να πάρουν την ανοσοπροφύλαξη. Και μιλάμε πάντα και για γονεί και με χαμηλό κοινωνικό ή οικονομικό στάτου. Όταν μιλάμε για παιδιά, δεν σκεφτόμαστε μόνο τα παιδιά που ο οικογενειακό του περίγερο μπορεί να του προσφέρει με δική του οικονομική άνεση και δικά του ιδιωτική ασφάλιση, δεν ξέρω τι άλλο, ό,τι χρειάζεται. Μιλάμε και για τα παιδιά που είναι κοινωνικά περισσότερο απροστάτευτα. Σε όλη την Ευρώπη. Ε, από το 2007 και μετά γίνεται μια οργανωμένη προσπάθεια να υπάρχουν σύλλογοι για τη φροντίδα των οικογενειών με πρόωρα μωρά που συντονίζονται από το Ευρω... Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Φροντίδα των Νεογνών, το EFCNI. Και ο στόχος όλων αυτών των συλλόγων είναι πρώτον να αναδείξει τα προβλήματα πριν φτάσουμε στη φροντίδα, πρέπει να ονομάσουμε το πρόβλημα. Ποια είναι αυτά τα προβλήματα. Δεν είναι ίδια σε κάθε κράτο. Δεν είναι καν ίδια από πόλη σε πόλη του ίδιου κράτου. ή και από νοσοκομείο σε νοσοκομείο τη ίδια πόλη. Οι ανάγκε και οι ελλείψει. Ο πρώτο στόχο λοιπόν είναι για να φτάσουμε στη φροντίδα να αναδείξουμε τι είναι αυτό που θέλει η φροντίδα. Να το ονομάσουμε σε όλε του τι διαστάσει. Από τη φροντίδα μέσα στι μονάδε μέχρι την κοινωνική φροντίδα, μέχρι το σχολείο. Και αφού λοιπόν το εντοπίσουμε να προσπαθήσουμε εθελοντικά να καλύψουμε το κομμάτι που υπάρχει από την έλλειψη ε, στις δομές της υπάρχουσες, αλλά και κυρίως να σπρώξουμε, να πιέσουμε πάρα πολύ τις κρατικές δομές, να το κάνουν προτεραιότητα στις πολιτικές υγείας στο θέμα των προώρων γεννήσεων, γιατί κανένα παιδί δεν δικαιούται κακό ξεκίνημα στη ζωή του το ανάποδο. Όλα τα παιδιά δικαιούνται το καλύτερο ξεκίνημα στη ζωή τους, Είμαστε μια χώρα που γερνάει και κάθε χαμένο παιδί ή κάθε άρρωστο παιδί δεν αναπληρώνεται με τίποτα. Με τίποτα. Είναι δηλαδή εθνικό κεφάλαιο, πέραν του ότι είναι ένα ανεκτήμητο κεφάλαιο για τη μητέρα και τον πατέρα που το γέννησαν. Σας ευχαριστώ.